κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της, 2 χρόνια πριν, έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την ανάδειξη και την καταπολέμηση των πρακτικών διαπλοκής και διαφθοράς που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή για δεκαετίες. Αυτή την προτεραιότητα συμμερίζεται απολύτως και ο μοναδικός εντολέας αυτής της κυβέρνησης, ο ελληνικός λαός, που υπήρξε εξάλλου το αποκλειστικό θύμα του τριγώνου διαπλοκής μεταξύ κομμάτων, τραπεζών και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Του τριγώνου που φέρει βαρύτατες ευθύνες τόσο για τη χρεοκοπία, όσο και για το βάθος και τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Τα όσα αναδείχθηκαν κατά τις σκοπιώδεις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής επί 9 μήνες απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας την ύπαρξη αλλά και τη δράση αυτού του τριγώνου. Συγκεκριμένα αποδείχθηκε, πρώτον, ότι οι τράπεζες δάνειζαν με αέρα σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ αλλά και συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να στηρίζουν συγκεκριμένες πολιτικές και συμφέροντα. Δεύτερον, ότι τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστήριζαν τις ασκούμενες πολιτικές, εξυπηρετώντας πλήρως την επικοινωνιακή στρατηγική και την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, ότι τα πολιτικά κόμματα λάμβαναν θαλασσοδάνεια μέσω των διαιρεσμένων διοικήσεων των τραπεζών για να παράγουν πολιτική προσαρμοσμένη στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Τέταρτον, ότι για το όργιο παράνομων δανειοδοτήσεων υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από πολιτικά και τραπεζικά στελέχη, καθώς και από υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων. Πέμπτον, ότι ποινικές ευθύνες πολιτικών στελεχών που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης υπουργών δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής. Εάν όμως κατά τη διάρκεια των δικαστικών ερευνών που θα πυροδοτήσει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής οι αρμόδιοι εισαγγελείς ή οι αρμόδιοι ανακριτές θεωρήσουν ότι υπάρχει εμπλοκή τέτοιων προσώπων σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, θα πρέπει αμελητοί να διαβιβάσουν τις συναφείς δικογραφίες στη Βουλή, ώστε να συγκροτηθεί, εφόσον το αποφασίσει το Κοινοβούλιο, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τα πρόσωπα αυτά. Ένα πράγμα είναι επομένως βέβαιο, ότι το πόρισμα αυτό δεν είναι το τέλος της μάχης κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς. Αντίθετα, αποτελεί την αφετηρία ώστε να πάρει το λόγο η δικαιοσύνη, στην οποία και θα διαβιβαστεί το σύνολο του πορίσματος. Τα πρώτα όμως αποτελέσματα της μάχης αυτής έχουν αρχίσει να διαφαίνονται. Διότι μόνη η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής ανάγκασε τραπεζικά ιδρύματα και υποπτικές αρχές να λειτουργήσουν επιτέλους με βάση τον νόμο. Δεκάδες δάνεια καταγγέλθηκαν, άλλα ρυθμίστηκαν και φαίνεται ότι, αν και καθυστερημένα, αρχίζει επιτέλους να εφαρμόζεται ο νόμος σε αυτή τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει να προκαλεί το κοινό αίσθημα. Υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ διαπλοκή στην Ελλάδα, τη στιγμή που παραδέχθηκαν την ύπαρξή της οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της. Πρόκειται για την πανικόβλητη αντίδραση ενός από τους βασικούς πυλώνες του συστήματος αυτού, που για χρόνια λειτουργήσε σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας. Δεν θα μπορούσε όμως να είναι διαφορετική η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, από τη στιγμή που τόσο το ίδιο το κόμμα, όσο και ο αρχηγός της, προσωπικά συμμετείχαν και συμμετέχουν σε υπόγειες συνδιαλλαγές. Συγκεκριμένα, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη χρωστάει στις τράπεζες 221 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ακόμη δεν έχει περιγράψει αν και πότε θα αποπληρώσει. Και το κυριότερο, ο κ. Μητσοτάκης δανείστηκε για τον κ. Καχανίων πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εδώ και 11 χρόνια δεν είχε αποδώσει ούτε ένα ευρώ. Έσπευσε βέβαια να κάνει ρύθμιση του ενός δανείου του, αφού αυτό καταγγέλθηκε και μόνο όταν αποκαλύφθηκε η ύπαρξή του στην Επιτροπή. Αλλά και η ρύθμιση αυτή δεν είναι λιγότερο σκανδαλώδης από το ίδιο το δάνειο. Στην πραγματικότητα αποτελεί ένα τραπεζικό μπαλόνι, καθώς ο κ. Μητσοτάκης θα αποδίδει δόσεις των 3.000 ευρώ επί 23 μήνες, ενώ η 24η δόση είναι 649.000 ευρώ και με δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης της ρύθμισης. Τα συμπεράσματα λοιπόν δικά σας. Εξίσου εκτεθειμένο είναι φυσικά και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χρωστά 199 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικά ιδρύματα. Πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται κάποιες εκατεντάδες χρόνια για να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή. Αντί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ δια του εισηγητή του στην Εξεταστική Επιτροπή να υπερασπίζεται το δημοσιογραφικό κυτρινισμό και τις πρακτικές της διαπλοκής, θα ήταν προτιμότερο να δώσει μια πιστική απάντηση για το πώς σκοπεύει να αποπληρώσει τα χρέη του σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην φορτωθούν και αυτά στην πλάτη των Ελλήνων φορολογουμένων. Στο πόρισμα εξάλλου περιγράφονται και σωρία άλλων παράνομων πράξεων και παραλήψεων εκ μέρους πολιτικών, εκδοτών και τραπεζικών που εμπλέκουν το σύνολο σχεδόν του οικονομικού, πολιτικού και οικονομικού συστήματος και για τις οποίες αρμόδια πλέον είναι η δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της διαπραγμάτευσης, χθες ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ενέκρινε τα βαρχιπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος,
τα οποία θα μειώσουν το δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060. Τα μέτρα αυτά αφορούν την ανταλλαγή ομολόγων, swaps επιτοκίων και την προσαρμογή της χρηματοδότησης. Κατέρευσε έτσι οριστικά το έλλειο επιχείρημα τόσο κάποιων ακραίων κύκλων των δανειστών, όσο όμως και του πάντα εναρμονισμένου με αυτούς αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πως η ενίσχυση προς τους χαμηλοσυνταξιούχους από την παρούσα κυβέρνηση με 617 εκατομμύρια ευρώ θα ακύρωνε την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Τώρα, όσο αφορά την πορεία των συνομιλιών για τη δεύτερη αξιολόγηση, η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται εντατικά. Από πλευράς μας, είναι διαρκής οι επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να βρεθεί κοινό έδαφος και στην επερχόμενη συνεδρίαση του Eurogroup να καταγραφεί πρόοδος στις συζητήσεις. Στόχος, να καταλήξουμε στη βάση του σχεδιασμού, ο οποίος έχει περιγραφεί επανειλημμένος και περιλαμβάνει το ταχύτατο κλείσιμο της αξιολόγησης χωρίς νομοθέτηση νέων μέτρων για μετά το 2018 και την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εντός του τρέχοντος τριμήνου. Κλείνοντας, όπως θα γνωρίζετε, το ερχόμενο Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Λισαβόνα, ώστε να λάβει μέρος στη δεύτερη σύνοδο των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκαλείται σε συνέχεια τη Σύνοδο της Αθήνας. Κατά τη Σύνοδο της Αθήνας, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην οικονομία, την ασφάλεια, καθώς και το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Και η πρώτη φορά που μπορέσαμε ως χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται στα νότια σύνορα, ανεξαρτήτως ιδεολογικών αφετηριών, να καταθέσουμε τις δικές μας κοινές προτάσεις στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης που διεξάγεται αυτή την περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό και με την επεξεργασία νέων προτάσεων για το μέλλον της Ευρώπης μετά τον Brexit, ευελπιστούμε ότι η Σύνοδος της Λισαβόνας θα συμβάλλει στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο που θα συνεχιστεί στις 3 Φεβρουαρίου στη Μάλτα και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο στη Ρώμη. Περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων, κυρία Ζορμπά. Κύριε Εκπρόσωπε, καλησπέρα. Στόχος δηλαδή της κυβέρνησης είναι η ταχύτατη ολοκλήρωση της αξιολόγησης προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μεσοπρόθεσμων μέτρων στη συμφωνία, ως μέρος της συμφωνίας. Η κυβέρνηση σε περίπτωση ισχύει το δόγμα που είχατε μέχρι πρόσφατα, συμφωνία σε όλα ή καθόλου συμφωνία, ή θα μπορούσατε να συζητήσετε και κλείσιμο αξιολόγησης χωρίς το κομμάτι αυτό που θα επιτρέπει την ένταξη χώρας στο QE? Ο Υπουργός Οικονομικών πριν από δύο μόλις μέρες, σε συνέντευξή του, ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζήτημα το οποίο εμποδίζει αυτή τη στιγμή το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι πολιτικού χαρακτήρα και αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, αλλά και τις απαιτήσεις τις οποίες θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων, των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που θεωρούμε ότι μόνο αν συμφωνηθεί το σύνολο του πακέτου θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτή νομίζω ότι είναι η θέση και του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες. Επομένως, στόχος μας είναι να βρεθεί το νέο σημείο ισορροπίας, ένα κοινό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τις τρέχουσες συνομιλίες. Και ποια είναι αυτά τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, είναι πρώτον το Staff Level Agreement που αφορά το πρόγραμμα και την ολοκλήρωσή του από σήμερα μέχρι το 2018, δεύτερον τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και τρίτον τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018 αλλά και τον τρόπο επίτευξής τους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι αν δεν συμφωνηθούν όλα, δεν έχει συμφωνηθεί απολύτως τίποτα. Κύριε Αλφερόπουλε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν στην κατεύθυνση της έβρεσης μιας πολιτικής συμφωνίας που θα δώσει, υποθέτω, κατευθύνσεις στα τεχνικά κλιμάκια να επιστρέψουν στην Αθήνα και να υπάρξει πρόοδος, εάν σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ή θα υπάρξουν επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με Ευρωπαίους ηγέτες και θεσμικούς. Και σε συνέχεια της ερώτησης, κύριε Πρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω, από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ψηφίσει μέτρα για μετά το 2018, στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας πώς θα δεσμευθεί, με υπουργική υπογραφή, με μια δέσμευση μόνο του Υπουργού Οικονομικών, με ποιο χαρακτήρα θα είναι αυτή η δέσμευση απέναντι στους εταίρους και δανειστές? Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες, είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με το σύνολο των εμπλεκόμενων στη διαπραγμάτευση μερών.
Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, δηλαδή τον τρόπο της δέσμευσης, αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως δηλώσει είναι ότι είμαστε διατεθειμένοι, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε όλα τα ζητήματα, δηλαδή και στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και στο ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, να συζητήσουμε ένα μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων, έτσι ώστε να αμβληθούν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει κατ' επανάληψη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων. Να υπενθυμίσω όμως ότι αυτός ο μηχανισμός αυτόματης δημοσιονομικής διόρθωσης, για τον οποίο πολλής λόγος έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, δεν θα υπάρξει κανένας λόγος να εφαρμοστεί, καθώς η γνώμη τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά όσο και τα νούμερα, τα ίδια, οι ίδιοι αριθμοί της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται ότι δεν τον επιβάλλουν. Γι' αυτό το λόγο σας λέω, ας περιμένουμε την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών για να δούμε και τους συγκεκριμένους όρους, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, αν δεν συμφωνηθούν τα πάντα, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Κύριε Τσακίρη. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν στο Eurogroup της Πέμπτης ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει συγκεκριμένο κοστολογημένο πακέτο μέτρων που θα μπορούσε να λάβει η ελληνική κυβέρνηση εφόσον χρειαστεί για να πείσει τους εταίρους και δανειστές, ή απλά ένα περίγραμμα και το μηχανισμό αυτό που είπατε τώρα των αυξημένων εγγυήσεων. Σας είπα ότι η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά μετά τη λήξη του προγράμματος περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσει νέα μέτρα. Αυτό το οποίο συζητά είναι την επέκταση του δημοσιονομικού διορθωτή για ένα και μόνο χρόνο, σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτή είναι και η πρόταση την οποία είναι διατεθειμένη να συζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά τούτο εξαρτάται από την εξέλιξη των συνομιλιών τις επόμενες τρεις μέρες. Κυρία Κεχαγιά. Κύριε Εκπρόσωπε, η περιγραφή μέτρων σε αυτόν τον δημοσιονομικό διορθωτή δεν συνιστά μερικώς ψήφιση μέτρων, αφού δεν υπάρχει ούτως ή άλλως μία περιγραφή. Όχι, δεν συνιστά ψήφιση μέτρων, καθώς ο δημοσιονομικός διορθωτής αυτό το οποίο κάνει είναι να επιφέρει δημοσιονομική διόρθωση σε περίπτωση που δεν υπάρξει δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Είναι διαφορετικό να ψηφίζεις ένα μέτρο το οποίο λέει ότι από την 1η-1η του 2019 ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι σε ποσοστό τάδε, και εντελώς διαφορετικό να λες ότι εφόσον δεν επιτευχθούν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων, τότε θα υπάρξει σε πρώτο στάδιο μια συζήτηση του Υπουργού Οικονομικών με τους θεσμούς για να βρεθούν τρόποι κάλυψης του συγκεκριμένου κενού, και στη συνέχεια, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε θα μπαίνει σε εφαρμογή ο αυτόματος δημοσιονομικός διορθωτής. Πρόκειται για τη ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε και για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, όπως γνωρίσετε, με την οποία ρύθμιση αμβλύνθηκαν οι επιφυλάξεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τουλάχιστον για το 2018. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, ο δημοσιονομικός διορθωτής, ο οποίος ισχύει, περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της διαβούλευσης του Υπουργού Οικονομικών με τους θεσμούς, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι κάλυψης του ενδεχόμενου κενού, και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης, περνάμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι το στάδιο της αυτόματης δημοσιονομικής διόρθωσης. Τίποτα δηλαδή διαφορετικό από ό,τι ισχύει σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνηθεί. Και τούτο για μόνο ένα χρόνο. Τέλος, θέλω να σας πω και να επαναλάβω ότι με βάση τους ρυθμούς αύξησης ελληνικής οικονομίας, με βάση τους αριθμούς οι οποίοι είναι στη διάθεση όλων σας, φαίνεται, είναι μάλλον απολύτως βέβαιο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί η εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού, καθώς για πρώτη φορά το πρόγραμμα βγαίνει, για πρώτη φορά όχι μόνο οι στόχοι επιτυγχάνονται, αλλά αντιθέτως έχουμε πετύχει και υπεραπόδοση στα έσοδα, πράγμα το οποίο μας έδωσε και τη δυνατότητα για να δώσουμε την εφάπαξ 13η σύνταξη ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, και ακόμα να είμαστε πάνω από το στόχο με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει η Ελστάτ σε τροποποιημένη ταπιακή βάση. Κυρία Μάνη.
στο δελτίο τύπου που μας εστάλει το απόγευμα της Παρασκευής από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, με τη συνάντησή του με τις ενώσεις των συνταξιούχων, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχτεί να νομοθετήσει επιπλέον μέτρα για μετά το 18, παρά μονάχα την επέκταση του αυτόματου κόφτη μηχανισμού κτλ. Άρα θα νομοθετηθεί η επέκταση του κόφτη. Αυτό καταλαβαίνουμε από αυτό. Δεν είναι ότι έχει νομοθετηθεί ο κόφτης στην πρώτη αξιολόγηση και θα ισχύσει αυτομάτως η παράταση. Ο Πρωθυπουργός το λέει. Κυρία Μάνη, ο δημοσιονομικός διορθωτής ισχύει μέχρι το 2018. Προφανώς, όταν λέμε ότι θα επεκταθεί για ένα ακόμη έτος, εφόσον, ξαναλέω, υπάρξει συνολική συμφωνία, και αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο απομένει ώστε να αμβλυνθούν και οι τελικές επιφυλάξεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους, τότε η επέκταση αυτή προφανώς θα πρέπει να νομοθετηθεί. Δεν μπορεί να ισχύει κάτι στο ελληνικό κράτος χωρίς να αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι προφανές. Αλλά είναι άλλο πράγμα, όπως σας εξήγησα, η νομοθέτηση συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο θα ισχύει από 1η-1η του 2019, και μόνο αν επιτευχθούν οι στόχοι θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση, θα έχει τη δυνατότητα η τότε ελληνική κυβέρνηση να το καταργήσει. Και άλλο πράγμα, ο δημοσιονομικός διορθωτής, ο οποίος θα ισχύει αν και μόνο αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κυρία Αγκαντώνα. Η κυβέρνηση, είστε βέβαιοι τέλος πάντων ότι οι 153 είναι έτοιμοι να ψηφίσουν φωτοκόφτη? Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι ενιαία και συμπαγής. Κυρία Καλογερόπουλου. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε τη θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πόρισμα για τη διαπλοκή. Και είπατε ότι ακόμα δεν προκύπτουν πολιτικές ευθύνες. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχουν σημεία στο πόρισμα τα οποία θα έπρεπε να διερευνηθούν περισσότερο σε ό,τι αφορά πολιτικά πρόσωπα. Στην εισαγωγική μου τοποθέτηση δεν είπα ποτέ ότι δεν προκύπτουν πολιτικές ευθύνες. Οι πολιτικές ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για την στήριξη αλλά και την γιγάντωση του συστήματος της διαπλοκής είναι τεράστιες και αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο συγκεκριμένο πόρισμα. Πέραν όμως των πολιτικών ευθυνών, η Εξεταστική Επιτροπή έχει βρει και ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν τόσο πολιτικά στελέχη τα οποία ήταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας επί σειρά ετών και αν δεν κάνω λάθος εξακολουθούν να είναι στελέχη των συγκεκριμένων κομμάτων, αφορούν επίσης εκδότες και αφορούν και τραπεζικά στελέχη. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση της έρευνας δεν υπήρξαν στοιχεία για ή ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης υπουργών είναι άλλο ζήτημα. Αυτό το οποίο ξεκαθαρίζουμε όμως είναι ότι το σύνολο του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία έτσι ώστε η εισαγγελία να πράξει τα δέοντα. Αν σε πιθανή προκαταρκτική εξέταση προκύψει ή σε πιθανή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κύρια ανάκριση προκύψει ότι εμπλέκονται σε τέλεση, ενδεχομένως σε τέλεση ποινικών αδικημάτων πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η εισαγγελία ή ο ανακριτής έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν αμελητή την σχετική δικογραφία στη Βουλή, έτσι ώστε να συγκροτηθεί Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι η κατάθεση του πορίσματος και η διαβίβασή του στην εισαγγελία έτσι ώστε να πράξει τα δέοντα δεν αποτελεί το τέλος της μάχης κατά της διαπλοκής, αλλά αντιθέτως αποτελεί μια νέα αφετηρία της συγκεκριμένης προσπάθειας που γίνεται έτσι ώστε να αναδειχθούν πολιτικές ευθύνες αλλά και παράνομες πράξεις οι οποίες στο προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε τεράστιες απώλειες και φόρτωσαν τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες φορολογούμενους με βάρη τα οποία αυτή τη στιγμή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, μεγαλοεκδότες και μεγαλοτραπεζίτες δεν έχουν καμία διάθεση να αποπληρώσουν. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, στη χθεσινή ανακοίνωση του ESM
Πέρα από τα βραχυπρόθεσμα, υπάρχει μια αναφορά μικρή για τα μεσοπρόθεσμα, η οποία λέει ότι θα ανακοινωθούν και θα παρθούν μετά το τέλος του προγράμματος το 2018. Με δεδομένο ότι μιλάτε για λύση πακέτο, θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί αυτό και τι ακριβώς περιμένετε για τα μεσοπρόθεσμα. Η συζήτηση η οποία εξελίσσεται, σας είπα ότι αφορά τρία διαφορετικά ζητήματα. Ένα είναι το ζήτημα της τεχνικής συμφωνίας μεταξύ τεχνικών κλιμακίων και ελληνικής κυβέρνησης, το λεγόμενο Staff Level Agreement. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα και τον ορισμό της έννοιας μεσοπρόθεσμου. Δηλαδή, τι σημαίνει πρωτογενή πλεονάσματα για μεσοπρόθεσμο χρόνο. Το δεύτερο είναι το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και τελικά, από το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, αν γνωρίζει κανείς το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, μπορεί να βρει πάρα πολύ εύκολα και ποια είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα τα οποία χρειάζονται, έτσι ώστε με τα συγκεκριμένα πρωτογενή πλεονάσματα το ελληνικό χρέος να παραμένει βιώσιμο. Αυτή είναι η συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Και μόνο εφόσον πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις και καταλήξουμε κάπου σε αυτή τη συζήτηση, θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Επιμένω ότι υπάρχει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης απόλυτη προσήλωση στην προσπάθεια αυτή και εκτιμώ ότι θα μπορέσει να κλείσει αυτή η συζήτηση στον χρονοδιάγραμμα που έχει εξ αρχής τεθεί τόσο από εμάς όσο και από το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών, που θέλει την ελληνική οικονομία να μπαίνει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εντός του τρέχοντος τριμήνου. Κύριε Εκπρόσωπο, να ξεφύγω λίγο από την ατζέντα ενημέρωσης που είχατε και να περάσω σε δύο θέματα τα οποία νομίζω ότι απασχολούν και την κυβέρνηση αλλά και την διπλωματία. Την Πέμπτη θα βγει εκτός απρόπτου η απόφαση για την έκδοση ΜΗ των 8 Τούρκων στρατιωτικών που παραδόθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση που δεν τους δοθεί άσυλο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα κάνει χρήση του δικαιώματός τους, του δικαιώματός του να τους παραχωρήσει? Το έχει σκεφτεί η κυβέρνηση? Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σερβία θα σηματοδοτήσει την διάθεση για αναβάθμιση των διμερών επαφών των δύο χωρών προφανώς. Εμείς ως Ελλάδα θα ενισχύσουμε την προσπάθεια της Σερβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συζητηθεί το θέμα των ελληνικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αρκετά σοβαρά προβλήματα στη Σερβία. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, αν και δεν είναι στενά στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου, να σας πω ότι η υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Αρείου Πάγου δεν αφορά την παροχή ή την μη παροχή ασύλου στους 8 στρατιωτικούς. Αντιθέτως, αφορά το ζήτημα της έκδοσής τους. Η παροχή ασύλου αποφασίζεται από διαφορετικές αρχές, δηλαδή την υπηρεσία ασύλου σε πρώτο βαθμό και τις δευτεροβάθμιες επιτροπές προσφυγών σε δεύτερο βαθμό. Αυτό το οποίο συζητείται στον Άριο Πάγο είναι το αν και κατά πόσο θα επιτραπεί η έκδοση των 8 αξιωματικών στην γείτονα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορεί να γίνει εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης κανένα απολύτως σχόλιο σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση παρά μόνο μετά την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι προφανές ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σερβία γίνεται στο πλαίσιο της συντήρησης αλλά και αναβάθμισης των διμερών σχέσεων με τη γείτονα χώρα. Κύριε Σβέρκο. Κύριε Εκπρόσωπε, εγώ επιστρέφω στο ζήτημα που θίξατε πρώτο, που αφορά την Εξεταστική Επιτροπή για τα θαλασσοδάνεια σε κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναφερθήκατε κι εσείς στο εάν υπάρχουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες πολιτικά πρόσωπα που υπόκεινται στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και είπατε κιόλας ότι πρόκειται αυτά να. Το πόρισμα έχει ήδη μεταβιβαστεί και στις αρμόδιες αρχές, στις δικαστικές αρχές, ώστε να διερευνήσουν από εδώ και πέρα. Πολιτικά για εσάς όμως, ως κυβέρνηση, θεωρείτε ότι αυξάνεται η αναγκαιότητα για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς έχουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση μπροστά μας, την οποία έχει εισαγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Αυτό είναι προφανές. Έχουμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και ως κυβέρνηση στην μεγάλη παρουσίαση των προτάσεών μας για τη συνταγματική αναθεώρηση που έλαβε χώρα στα μέσα του καλοκαιριού, τον Ιούλιο αν δεν κάνω λάθος, εκφράσει επανειλημμένα την άποψή μας ότι το άρθρο 86, το σχετικό άρθρο του συντάγματος, είναι πλήρως παροχημένο, είναι άρθρο το οποίο εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και πρέπει άμεσα στην επόμενη κιόλας αναθεώρηση να τροποποιηθεί έτσι ώστε να γίνει
εφικτή η εξίσωση όλων των πολιτών ενώπιον του νόμου. Δεν νοείται οι υπουργοί να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες ενώπιον του ποινικού νόμου. Νομίζω ότι αυτό είναι πανθομολογούμενο και, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν το σύνολο του πολιτικού συστήματος έχει ταχθεί υπέρ αυτής της τροποποίησης. Κύριε Εκπρόσωπε, ο Πρωθυπουργός πριν την εβδομάδα στη Βουλή αναφέρθηκε στο θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΔΟΛ. Προανήγγειλε λοιπόν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διάσωση των θέσεων εργασίας σε αυτούς τους οργανισμούς. Έθεσε μάλιστα δύο αρχές: να μην έχει φωτογραφικό χαρακτήρα η εν λόγω διάταξη και να συγκεντρώσει τη συνένεση της πλειοψηφίας των πολιτικών κομμάτων. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε αρνητικά επί τόπου σε αυτό το κάλεσμα. Θα υπάρξει συνέχεια από την κυβέρνηση ή η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνει περιθώριο για περαιτέρω ενέργειες? Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους ότι η κρίση του τύπου στη χώρα είναι διαρκής, είναι βαθύτατη. Δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι και κρίση αξιών, θα έλεγε κανείς. Εν πάση περιπτώσει όμως, δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να μιλά ηθικά, δουλειά της κυβέρνησης είναι να μιλά πολιτικά και να βρίσκει ανα πάσα στιγμή δυνατότητες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Ο Πρωθυπουργός την προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το αγροτικό παρεπιπτόντως κατέθεσε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που αφορά την διάσωση συγκροτημάτων τύπου ή εταιριών τύπου οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Η λογική της πρότασης είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί, να υπάρξει μια τροποποίηση στο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές, ακόμα και αν τα δάνειά τους έχουν καταγγελθεί, να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν ανοιχτές, να πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους, να πληρώνουν τα έξοδα λειτουργίας τους, έτσι ώστε να μην απαξιωθούν εμπορικά, αλλά και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το οποίο είναι η δουλειά τους, δηλαδή η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών. Ωστόσο, υπάρχει μία υποσημείωση στη συγκεκριμένη πρόταση. Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε ή να ενεργήσουμε έτσι ώστε να παρακαμφθεί το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Πράγμα το οποίο συνήθιζαν να κάνουν προηγούμενες κυβερνήσεις έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν μεγάλα εκδοτικά συμφέροντα. Εμείς καταθέσαμε μία πολύ σαφή και πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θα υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου πάνω στο τραπέζι και μόνο υπό την προϋπόθεση ευρύτατης κοινοβουλευτικής συνένεσης. Ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε να αρνηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση, ξεχνώντας ότι μέχρι πριν λίγες μέρες πριν την κατάθεση της πρότασης του Πρωθυπουργού, έχινε κροκοδίλια δάκρυα σε ό,τι αφορά τις χαμένες θέσεις εργασίας, το κλείσιμο μεγάλων συγκροτημάτων τύπου και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα, καθώς η δική μας πρόταση παραμένει ακόμα στο τραπέζι, να αλλάξει τη συγκεκριμένη θέση του. Εξάλλου στο παρελθόν ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει θέσεις εύκολα. Βεβαίως αυτή τη φορά δεν ξέρω αν θα του το υποδείξουν οι δανειστές. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να το υποδείξετε εσείς ως εργαζόμενοι του τύπου, έτσι ώστε να διασωθούν μέσα ενημέρωσης, να διασωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και να μπορέσει να βρεθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο τέτοιο που θα δίνει τη δυνατότητα στον εγχώριο τύπο να λειτουργήσει με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Κύριε Αντωνίου. Κύριε Εκπρόσωπε, μια και έγινε αναφορά στα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης, ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την έτσι, αναστάτωση που επικρατεί στο χώρο της δικαιοσύνης σχετικά με το θέμα που έχει τεθεί, για αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ανώτατων δικαστικών. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης? Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητά, εξετάζει εν ώψη των προτάσεών της για συνταγματική αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Αν υπάρξει πρόταση των δικαστικών ενώσεων για αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου του συντάγματος, για τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου του συντάγματος, η κυβέρνηση θα μπορούσε να το συζητήσει όπως συζητά όλες τις προτάσεις. Περιμένουμε τις προτάσεις αυτές από τις δικαστικές ενώσεις έτσι ώστε να κάνουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Διαλόγου για την Αναθεώρηση του Συντάγματος ήδη έχει εκκινήσει τις εργασίες της και στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα πάντα.
Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, δεδομένου ότι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν μετά την επιβολή νέων εισφορών να κλείσουν τα βιβλία τους, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν η κυβέρνηση έχει εξετάσει τη ζημία που μπορεί αυτό να προκαλέσει στα δημόσια έσοδα από την εξέλιξη αυτή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω από πού αντλείται την βεβαιότητα για τους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι σπέβδουν να κλείσουν τα βιβλία τους. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα στατιστικά στοιχεία, ούτε νομίζω ότι έχει κανένα στατιστικά στοιχεία. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία θα μπορέσει να παράξει το αναγκαίο υλικό εντός του χρόνου που προβλέπεται. Τώρα, αν μιλάτε για δημοσιογραφικές εκτιμήσεις, αυτές είναι οι δικές σας εκτιμήσεις. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι βεβαίως σε κάποιες κατηγορίες μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων οι εισφορές θα αυξηθούν και αυτό βεβαίως δεν είναι ευτυχές. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι τούτο δεν αφορά την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, αν δει κανείς τις εισφορές αλλά και τους φόρους τους οποίους θα κληθούν να πληρώσουν με βάση το νέο σύστημα, θα δουν ελάφρυνση των υποχρεώσεών τους. Από εκεί και πέρα βεβαίως γνωρίζετε ότι το ασφαλιστικό σύστημα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, τεράστια προβλήματα και η συγκεκριμένη αλλαγή ήταν μια δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, σας θυμίζω και το γνωστό mail Χαρδούβελη, στο οποίο έλεγε ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με τις αποδοχές τους. Αυτή τη δέσμευση, παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης να την ανατρέψουμε, δεν κατέστη δυνατό. Πρέπει να ξέρετε ότι η διαπραγμάτευση του 2015 δεν ξεκίνησε από μηδενικό σημείο, αλλά αντιθέτως οι θεσμοί ήρθαν έχοντας στην φαρέτρα τους το σύνολο των δεσμεύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης, μία εκ των οποίων ήταν και αυτή η εναρμόνιση των εισφορών με το εισόδημα. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι βεβαίως εκτιμάμε τα προβλήματα, βεβαίως κατανοούμε την πιθανή επιβάρυνση που θα έχει ένα τμήμα ελεύθερων επαγγελματιών, κυρίως επιστημόνων. Ωστόσο, αυτό το οποίο εσείς προβλέπετε μένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας πείτε εν ώψη της Πέμπτης με τι προτάσεις και ιδέες θα πάει ο κύριος Τσακαλώτος προς τους δανειστές για να υπάρξει επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και τις οποίες προτάσεις δεν περιλαμβάνει στην επιστολή που απέστειλε προ διημέρω, αν θυμάμαι καλά. Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης θα ήθελα να μου πείτε αν σε αυτές τις προτάσεις υπάρχουν, για παράδειγμα, ιδέες όπως να συμπεριληφθεί στο διορθωτή, στον κουαφτή, το θέμα το αφορολόγητο που ένας υπουργός σας άφησε ανοιχτό, ότι το συζητάτε, ή αν θα περιλαμβάνει παιδεία, θα προσδιορίζονται παιδεία και αυτά τα παιδεία θα είναι, για παράδειγμα, συντάξεις, μισθοί, ΦΠΑ και διάφορα τέτοια, αν θα έχουμε τέτοιου είδους ιδέες και προτάσεις από τον κύριο Τσακαλώτο, τις οποίες δεν έχουμε μάθει ακόμα. Ευχαριστώ. Θα σας παραπέμψω σε μία απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσακαλώτος στην συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Έθνος την προηγούμενη Κυριακή, στην οποία είπε ότι κάτι το οποίο έχει επαναλάβει δεκάδες φορές και ο ίδιος αλλά και το σύνολο των εκπροσώπων της κυβέρνησης, ότι δηλαδή αυτό το οποίο θα ήμασταν διατεθειμένοι να συζητήσουμε θα ήταν η επέκταση του αυτόματου δημοσιονομικού διορθωτή για ένα έτος, και δεύτερον να σας περιγράψουμε παιδεία από τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει εξοικονόμηση εσόδων για την ελληνική οικονομία, στην απίθανη περίπτωση που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι που μέλη να συμφωνηθούν σε ό,τι αφορά δηλαδή το 2019 και εντεύθυν. Κύριε Τσικρικά. Κύριε εκπρόσωπε, ο Πρωθυπουργός όντως σχεδιάζει να δώσει κάποια διακαναλική συνέντευξη, και αν ναι, πότε το βλέπετε αυτό, πότε μελετάτε να γίνει? Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη αυτή τη στιγμή. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι αν χρειαστεί, αν πάνε καλά τα πράγματα εν πάση περιπτώσει και υπάρξει μια συμφωνία με τους θεσμούς, να νομοθετηθεί ο COFIS. Θα είναι επέκταση, είναι ένας νέος μηχανισμός από την αρχή, με δεδομένο ότι υπάρχουν
οι δανειστές, οι οποίοι κάποιοι θα δίνουν τις πιέσεις τους και προκειμένου να βρουν και αυτοί μεταξύ τους ένα συμβιβασμό για το πώς θα προχωρήσει η αξιολόγηση και το ελληνικό πρόγραμμα, ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια πιο σκληρή γραμμή σε αυτόν τον αυτόματο μηχανισμό. Θα είναι ένας νέος από την αρχή ή θα είναι η επέκταση του υπάρχοντος? Θα είναι η επέκταση του υπάρχοντος, Κώστη. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επιστρέψω λίγο στο ζήτημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δέχεστε πειρά από την αντιπολίτευση για προσπάθεια χειραγώγησης ή ακόμη και κατάργησης φωνών που επιχειρούν να σας ασκήσουν κριτική. Μάλιστα, οι συνάδελφοι του πρώτου θέματος την περασμένη εβδομάδα προσέφυγαν σε διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις και στην Κομισιόν, ζητώντας την παρέμβασή τους. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ο καθένας στη δημόσια σφαίρα, το έχω ξαναπεί εδώ, κρίνεται από την ποιότητα του λόγου του, από το ήθος και το ύφος του, κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κάθε φορά ασκεί το λειτουργήμα του, είτε αυτό είναι πολιτικό είτε αυτό είναι δημοσιογραφικό. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει τις διαφορετικές ποιότητες, τις διαφορετικές καταγωγές, τις διαφορετικές ιστορίες, τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας ασκεί τα καθήκοντά του έτσι όπως προσδιορίζονται από τον ίδιο του τον εαυτό και από το κανονιστικό πλαίσιο που κάθε φορά ισχύει. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να εμπλέξουν στην όλη ιστορία και ευρωπαϊκές αρχές, δεν μένει παρά να περιμένουμε τις απόψεις και αυτών των αρχών. Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρώ και δεν θα θεωρήσω ποτέ ότι η άμυνα απέναντι στην συκοφαντία αποτελεί προσπάθεια φήμωσης κάποιας κριτικής η οποία γίνεται στην κυβέρνηση. Κάποιος άλλος? Κύριε Τσακίρη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι αγροτικές κινητοποιήσεις και με δύο ώρους αποκλεισμούς και φαίνεται να κλιμακώνεται σιγά σιγά αυτή η κατάσταση, θα υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης ώστε να εκτονωθεί, ώστε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα και να μην οδηγηθούμε στα άκρα που έχουμε δει πολλές φορές? Δια των αρμόδιων υπουργών της η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι, αλλά και δια του διαστόματος Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή στον διάλογο όχι μόνο με τους αγρότες αλλά με όλες τις κινητοποιούμενες κοινωνικές ομάδες έτσι ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες κάθε φορά λύσεις. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι αυτός ο διάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα και όχι μαξιμαλιστικά αιτήματα και να λαμβάνει υπόψη του και τους υπάρχοντες δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμίσουμε σε ό,τι αφορά ειδικά τις κινητοποίησεις των αγροτών είναι ότι η κυβέρνηση πέρσι δεσμεύτηκε σε μία σειρά αποθέσεις οι οποίες οδήγησαν στην λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων και οι οποίες δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί στο ακέραιο. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία να είναι εύλογα και ρεαλιστικά, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τα συζητήσουμε έτσι ώστε να κάνουμε και τις αναγκαίες βελτιώσεις. Κύριε εκπρόσωπε, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει σε ειδική εκδήλωση να παρουσιάσει τα πεπραγμένα της διετούς διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνών κόμμα σκοπεύει να παρουσιάσει τα πεπραγμένα του κυβερνητικού έργου από το 2015 τον Ιανουάριο και μετά? Δεν είμαι αρμόδιος για να σχολιάσω τις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι αρμόδιος για να σχολιάζω τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση. Ναι, σας ρώτησε αν η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της. Η κυβέρνηση βεβαίως θα πάρει πρωτοβουλίες έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να παρουσιαστούν τα πεπραγμένα των δύο ετών, να παρουσιαστούν οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν αυτά τα δύο χρόνια. Πρώτα απ' όλα, αν θέλετε να κάνω ένα σχόλιο, θα γίνει μια προσπάθεια σύγκρισης της συμφωνίας που επετεύχθη τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2015 σε σχέση με την προηγούμενη καταστροφική συμφωνία την οποία εφάρμοζε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να κάνουμε μια σύγκριση των πρωτογενών πλεονασμάτων που πετύχαμε μέσω της διαπραγμάτευσης
της 7ης διαπραγμάτευσης και κατέληξε στη συμφωνία του καλοκαιριού. Να θυμίσω ότι με βάση τους στόχους της προηγούμενης συμφωνίας, το 2016 θα έπρεπε να είχαμε πρωτογενές πλεονάσμα ύψους 4,5%, ενώ με βάση την παρούσα συμφωνία ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν 0,5%. Δηλαδή μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια λιγότερα μέτρα περικοπές μισθών, λιγότερες περικοπές μισθών και λιγότερη φορολογία. Για το 2017 το αντίστοιχο ποσό με σύγκριση των δύο συμφωνιών, η οποία για το 2017 έλεγε 4,5% ήταν η συμφωνία του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, 1,75% είναι η παρούσα συμφωνία, αφορά ένα ποσό της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ λιγότερα μέτρα και περικοπές. Τούτο λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως φιλολαϊκό, θα θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως φιλοαναπτυξιακό. Διότι κοιτάξτε να δείτε, ανάπτυξη και φιλολαϊκή πολιτική με πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 4,5% πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν γίνεται. Εξάλλου είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του έχει πει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% δεν είναι βιώσιμο για την ελληνική οικονομία. Δεν θυμάμαι να έλεγε τα ίδια όταν υπηρετούσε μια κυβέρνηση η οποία είχε στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων 4,5% μέχρι το 2018, ενώ είχε συμφωνήσει να παραμείνει το πρωτογενές πλεόνασμα κατά μέσο όρο περίπου 4% μέχρι το 2030. Θέλω να καλωσορίσω αυτή την αλλαγή άποψης εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, ωστόσο ο καθένας κρίνεται και από το αν και κατά πόσο μένει πιστός σε αυτά τα οποία κάθε φορά λέει. Κύριε Μακρυγιάννη. Αν μου επιτρέπετε, επειδή κάνατε μια τοποθέτηση νωρίτερα, θα ήθελα ένα σχόλιο για την ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ σχετικά με την ανακοίνωση των εργαζομένων του πρώτου θέματος, η οποία ένωση μιλάει για στοχοποίηση συντακτών και αποξιωτικούς χαρακτηρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης και για απόπειρα χειραγώγησης. Θα ήθελα ένα σχόλιο επί της ανακοίνωσης της ΕΣΥΕΑ. Φαντάζομαι, κύριε Μακρυγιάννη, ότι μου κάνετε την ερώτηση αυτή ως αντικειμενικός παρατηρητής των εξελίξεων και ως τέτοιον θα σας απαντήσω. Η ΕΣΥΕΑ, πέρα από τα συντεχνιακά συμφέροντα, θα πρέπει κάθε φορά να κρίνει στη βάση, όπως είπα, της ποιότητας του παραγόμενου δημοσιογραφικού έργου, αλλά και της τήρησης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Αν θεωρεί ότι συγκεκριμένες εφημερίδες, οι οποίες πολλές φορές τίνουν στον κυτρινισμό, τηρούν τη δημοσιογραφική δεντολογία και είναι άξιες προστασίας εκ μέρους της Ένωσης Συντακτών, τότε αυτό είναι δικό της θέμα και κρίνεται από τον ελληνικό λαό αλλά και από το σύνολο των συμμετεχόντων στη δημόσια ζωή. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο για την ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι περιμένει η ελληνική πλευρά από τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, αν πιθανώς ημερίζεστε τις ανησυχίες εκτεταμένου τμήματος της διεθνούς κοινότητας για τον τρόπο που θα αποτεθεί ο κύριος Τραμπ, τις σχέσεις που θα αναπτύξει στις νέες Αμερικάνο-Γερμανικές σχέσεις και επίσης αν προγραμματίζεται κάποια επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, καθώς ήδη ο Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε να κάνει αναφορά στην ανάληψη των καθηκόντων από τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ. Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να έχει μια καλή συνεργασία και μια επικοδομητική σχέση με την νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.